χρήμα ρέει ξανά από τα ταμεία του ΕΛΓΑ. Η πληρωμή αφορά συνολικά 1.070 αγρότες παραγωγούς για αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου 1,3 εκατομμυρίων ευρώ. Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΕΛΓΑ, αύριο 5η 28 Αυγούστου ο οργανισμός θα καταβάλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς συνολικά 1.070 δικαιούχων αγροτών παραγωγών αποζημιώσεις συνολικού ύψους περίπου 1,3 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν οι καθαρίσεις ζημιών για τα έτη 2013 και 2014 αντίστοιχα. Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν ζημιές στη φυτική παραγωγή και κυρίως σε εσπεριδοειδή, ελιές, καπνά και υπευθυντικά και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα αίτια. Βέβαια εμείς ως πληγήσα περιοχή σαν αγροτική πιερία εννοώ, περιμένουμε από κοντά τον κύριο κύριο διοικητή του ΕΛΓΑ, τον κύριο Βασίλη Έξαρχο για να μας πει κάτι πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα στους εκατοντάδες χιλιάδες στην κυριολεξία πληγέντες από τις θεομηνίες αγρότες αλλά και στους κτηνοτρόφους που θερίζονται τα κοπάδια τους από τον καταρροϊκό πυρετό. Μέσα στο 2013 περισσότερα από 16.000 νέα προϊόντα ελληνικών επιχειρήσεων κυκλοφόρησαν παγκόσμια και πάνω από 500 εταιρείε απέκτησαν τους κωδικούς τους με το γνωστό πρόθεμα 520, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας που διαχειρίζεται τους ελληνικούς barcode. Στα τρόφιμα και ποτά συνεχίζει η δυναμική να είναι μεγάλη, έχοντας το 69,5% με μπροστάριδες ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, όπως είναι το ελαιόλαδο, το κρασί και το μέλι. Αξιοσημείωτο όμως είναι και το γεγονός ότι έχουν μια στροφή σε εναλλακτικές δραστηριότητες, όπως είναι η βιοκαλλιέργεια και η παραγωγή τρουφών αλλά και σαλιγκαριών. Η Μακεδονία είναι η δεύτερη γεωγραφική περιοχή με το μεγαλύτερο όγκο των νέων κωδικών, με πρώτη την Αττική. Μάλιστα θα πρέπει να αναφερθεί πως η Μακεδονία προσπέρασε περιοχές όπως είναι η Πελοπόννησος, η Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου που μας ακολουθούν και αυτό δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο ως γεγονός. Βλέπετε, η κρίση δημιούργησε εκείνες τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες για να γίνουμε εξωστρεφείς και να αναπτύξουμε τη δυναμική που κάνει τη διαφορά. Αυξημένη κατά χίλιες, χίλιους περίπου τόνους ήταν η παραγωγή του αγελαδινού γάλακτος σε όλη τη χώρα τον περασμένο Ιούνιο του 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό διάστημα ήδη διαμορφώθηκε στους 50,3 χιλιάδες τόνους σύμφωνα με τα στοιχεία του επίσημου φορέα που ασχολείται με το γάλα και το κρέας, το γνωστό σε όλους μας ως ΕΛΟΓΑΚ. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, αντίθετη πορεία ακολούθησαν κατά το ίδιο διάστημα οι τιμές παραγωγούς με τη μέση τιμή να μειώνεται 43 λεπτά το ευρώ το κιλό, έναντι 44 λεπτών το κιλό τον Ιούνιο του 2013. Τα κιλά λοιπόν ανεβαίνουν, αλλά η τιμή του παραγωγού κατεβαίνει. Δεν μιλάμε βέβαια για το πόσο το πληρώνουμε όλοι εμείς οι καταναλωτές και ας έκαναν μια επικοινωνιακή προσπάθεια να μας παρουσιάσουν ότι τάχα μου θα το πληρώνουμε πολύ πιο φτηνά, ευνοώντας σαφέστατα τα καρτέλ του γάλακτος και τους μεγαλοεισαγωγείς που συνεχίζουν το ξέφρανο ρυθμό χορού και εσχροκέρδειας μεθαύριο Παρασκευή 29 Αυγούστου στις 7.30 το βράδυ στο χώρο του Γεωργικού Κτηνοτροφικού Φεστιβάλ Νέα Αγχιάλου Βόλου σχεδιάστηκε η ομιλία Αγροτική Ανάπτυξη από τον γνωστό δημοσιογράφο Δημήτρη Μιχαηλίδη συνεχίζοντας τον βομβαρδισμό αγροτικών πληροφοριών, προβληματισμών και προτάσεων στα πλαίσια του Γεωργικού κτηνοτροφικου Φεστιβάλ Νέα Αγχιάλου 28 με 31 Αυγούστου 2014 το οποίο οργανώνεται από την Ένωση Καταστηματαρχών Νέας Αγχιάλου και το Γεωπονικό Σύλλογο Μαγνησίας. Στη συνέχεια, στον ίδιο χώρο ο σχεδιασμός προβλέπει ομιλίες των κυρίων Παναγιώτη Γουβιώτη. Ο πιο παλιός συντερισμός και πώς θα τα καταφέραμε, Θανάση Κούντρια, Γεωπονικό Σύλλογος Μαγνησίας, Νέα Προϊόντα, Συμβολιακή Καλλιέργεια, Ιδροπονία, Ολοκληρωμένη Διαχείριση και Βάκη Τσιομπανίδη, Πρόεδρο του ΑΚΕΛ, Αγροτική Πολιτική. Την ίδια μέρα το πρωί στι 10. Στο εστιατόριο Δέδαλος θα γίνει το πρώτο ανοιχτό πανελλήνιο συνέδριο του ΑΚΕΛ, του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματο Ελλάδα. Το Γεωργικό και Κτηνοτροφικό Φεστιβάλ, πέραν τη έκθεση και των εμπορικών πράξεων, μπορεί να λειτουργήσει και ω πλατφόρμα συνάντηση, ενημέρωση, συζήτηση και συναντήληψη για την από προώθηση λύσεων για την τοπική αγροτική ανάπτυξη. Το Γεωργικό και Κτηνοτροφικό Φεστιβάλ. Νέα Σανχιάλου με την έκθεση, τις ομιλίες και τις γευσηγνωσίες είναι μια ευκαιρία για όλους όσους ενδιαφέρονται για τα αγροτικά αλλά και την τοπική ανάπτυξη από τις 28 έως τις 31 Αυγούστου για επαφές αλλά και για σχεδιασμό.